τον βουλευτή Ηλίας του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, που έχουμε σε σύνδεση μέσω Skype, τομεάρχης μάλιστα για θέματα ανάπτυξης. Καλησπέρα, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στο Δελτίο. Καλησπέρα σε όλους σας. Έχουμε λοιπόν πολλά να πούμε. Ήθελα όμως να ξεκινήσω από το τελευταίο χρονικά της πολιτικής επικαιρότητας, το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, στο οποίο συμμετείχατε στη συνεδρίαση. Και μάλιστα διάβαζα μία δήλωσή σας που κάνετε λόγο για άστοχες κινήσεις της κυβέρνησης που έρχονται σε σύγκρουση με το δημόσιο συμφέρον. Αιτιολογήστε μας αυτή τη δήλωση. Ένα νομοσχέδιο στο οποίο η κυβέρνηση κατάφερε να συσπυρώσει το σύνολο των περιβαλλοντικών οργανώσεων και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας των πολιτών, το οποίο είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν είναι περιβαλλοντικό, αλλά θα μπορούσε πολύ εύκολα να χαρακτηριστεί ως αντιπεριβαλλοντικό. Με fast track διατάξεις που θεωρητικά απλοποιούν διαδικασίες, στην πράξη ευνοούν μόνο τους μεγάλους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με διατάξεις οι οποίες αφήνουν ανοιχτά παράθυρα ορθά ανοιχτά για τις περιοχές Natura χωρίς όρους και προϋποθέσεις που δεν ξέρω εάν και εφόσον έχουν συνταγματική κατοχύρωση, με ζητήματα για τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων και τους φορείς πρωτευόμενων περιοχών που πλέον συγκεντροποιούνται όλα αυτά. Έχουμε μεγάλη αντίδραση στα Ιόνια νησιά και στο Νότιο Αιγαίο, ενώ και στο θέμα των προστατευόμενων περιοχών υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες από τους φορείς που λειτουργούσαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, και μια σειρά άλλων διατάξεων που με την θετική εξαίρεση της διάταξης για τους δασικούς χάρτες, που όντως δίνει λύση σε προβλήματα που δημιουργήθηκαν χωρίς να φταίνε οι πολίτες και ιδιαίτερα οι αγρότες σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, αγροτικές εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν με μια ανοιχτή δασικές, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, χιλιάδες, 170.000 ήταν οι αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν για να μπορέσουν να διασφαλίσουν την περιουσία τους. Αυτό λοιπόν είναι το μόνο θετικό ενός νομοσχεδίου που νομίζω ότι πάρα πολλές από τις προβλέψεις του δεν έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και αυτό είναι οξύμορο για έναν πρωθυπουργό, ο οποίος 12 χρόνια πριν ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο οποίος διαρριγνύει τα πολιτικά του ημάτια ότι είναι υπέρ και της αηφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης, υπέρ ενός νέου ενεργειακού μείγματος με καθαρή ενέργεια που θα μπορέσει να βοηθήσει τη χώρα να πετύχει τους στόχους της με βάση και τα σύγχρονα πρότυπα. Δεν νομίζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά εξυπηρετούνται με το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε χθες εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων. Κώστα. Κύριε Βουλευτά, ήταν χθες ένα μεμονωμένο περιστατικό η καταψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου από τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης, ή ήταν μια πρόβα συνεργασίας εν ώψη εκλογών και μάλιστα με την απνή αναλογική? Επειδή μου αρέσουν οι πολιτικές συζητήσεις, μήπως αυτό ήταν μια προσέγγιση με την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης παραδέχεται ότι πλησιάζει προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ενδεχόμενη συνεργασία μετά τις εκλογές? Για να βάλουμε την συζήτηση σε ένα πλαίσιο, το ερώτημά σας γίνεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι η ύφεση ελληνικής οικονομίας θα είναι 9,7% του 2020. Και υπάρχουν και άλλες πιο δυσίωνες προβλέψεις για την ελληνική οικονομία λόγω του κορονοϊού. Βεβαίως, η Τράπεζα της Ελλάδος, επιτρέψτε μου, λέει 4 με 8 στο δυσάρεστο σενάριο. Εντάξει, αυτό θα δούμε το επόμενο διάστημα, αν θα αναθεωρηθεί ή όχι. Υπάρχουν πάρα πολλές προβλέψεις. Τώρα δεν θέλω να χάσουμε τον χρόνο να σας πω τι λέει το ΔΝΤ, το ΙΟΒΕ. Οι απόψεις δίστανται πάντως. Ο καθένας δίνει ένα δικό του ποσοστό στην ύφεση. Ναι, ο ΣΑ μιλήσει για 35%, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι θα πάμε σε μια δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση όχι μόνο αποτρέπει οποιονδήποτε από το να σκεφτεί σενάρια εκλογών, άρα περαιτέρω αποσταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, με ένα λάθος μήνυμα και στους Ευρωπαίους εταίρους, από τους οποίους ζητάμε στήριξη, αλλά και τους επενδυτές που θέλουν να έρθουν στη χώρα για να στηρίξουν με επενδύσεις στην οικονομία μας. Αλλά νομίζω ότι επιβάλλει να έχουμε συνέπεια, αποτελεσματικότητα, σταθερότητα και σοβαρότητα σε αυτό που θα κάνουμε, ένα σχέδιο ανασυγκρότησης για να μπορέσει η χώρα και οι πολίτες να βγουν από αυτή την πρωτοφανή κρίση που κανένας δεν μπορεί σήμερα που μιλάμε να προσδιορίσει τις ακριβείς διαστάσεις. Εμείς λοιπόν όλο αυτό το διάστημα της κρίσης του κορονοϊού θα έχετε διαπιστώσει ότι ως κίνημα αλλαγής κινούμαστε με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, με συγκροτημένες προτάσεις, αιτιολογημένες, κοστολογημένες. Χαιρόμαστε που σε κάποιες περιπτώσεις η κυβέρνηση υιοθετεί προτάσεις μας και τις κάνει νόμο. Διαφωνούμε σε κάποια άλλα πράγματα, πάντα όμως
με αιτιολογημένη διαφωνία. Άρα έχουμε διακριτή θέση από την κυβέρνηση. Δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι πριν από μερικούς μήνες εφάρμοζε ένα αλφα πρόγραμμα και τώρα ξαφνικά με την πρώτη δύσκολη κατάσταση ουσιαστικά επανέφερε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης συν 30% υπερκοστολογημένο με χρήματα που δεν υπάρχουν και θα πρέπει να το γνωρίσουν τουλάχιστον τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εμείς διαφωνούμε με την κυβέρνηση, δεν έχουμε κανένα άγχος ούτε να συζητήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να συμφωνήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Εμάς μοναδικός μας στόχος είναι να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες που παραδοσιακά εξέφραζε το ΠΑΣΟΚ να μας εμπιστευτούν πάλι και να γυρίσει το κίνημα αλλαγής. Και αυτό γίνεται μέσα από μια δύσκολη προσπάθεια, η οποία όμως είναι μια προσπάθεια υπευθυνότητας, είναι μια προσπάθεια θετικής συμβολής στη δύσκολη κατάσταση της χώρας και πάνω απ' όλα είναι μια προσπάθεια που έχει θετικό πρόσημο και μακριά από εμάς ο λαϊκισμός. Και το λέω γιατί σαν σήμερα, πριν από 8 χρόνια έγιναν οι εκλογές, οι βουλευτικές 6 Μαΐου του 2012, όπου θυμάστε ότι υπήρχε μια αλλαγή πολιτικών σχετισμών και μια γιγάντωση των δυνάμεων του λαϊκισμού που τότε βαφτίστηκαν αντιμνημονιακές, μετά κυβέρνησαν ως φουλ μνημονιακές και δοθέσεις αφορμής φορούσαν διαφορετικό προσωπείο αναλόγως πώς βόλευε η κατάσταση. Να καταλάβουμε μεμονωμένο περιστατικό δηλαδή. Έχουμε αυτόνομη πορεία και διακριτή θέση. Μάλιστα. Κατερίνα. Βλέπουμε μία έντονη κινητικότητα, κύριε Κατρίνη, κύριε Βουλευτά, και όλοι προετοιμάζονται για εκλογές, κάτι που το εντοπίζουμε και στο Κινάλ. Χθες η πρόεδρός σας, η Φόφη, γεννηματά εδώ στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ και στον συνάδελφο τον Μιχάλη τον Αγραφιώτη, είπε ότι είμαστε πανέτοιμοι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, το Κινάλ να βγει μπροστά. Συμφωνείτε με αυτό? Το κίνημα αλλαγής είναι πανέτοιμο και οργανωτικά, αλλά κυρίως είναι πανέτοιμο πολιτικά. Και τι σημαίνει αυτό? Αν αύριο προκύρησε εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης και είχαμε μια αντιπαράθεση πολιτικών προτάσεων και προγραμμάτων, το κίνημα αλλαγής έχει ήδη προτάσεις, θέσεις και αναλυτικό και κοστολογημένο πρόγραμμα για όλους τους τομείς της οικονομίας. Αυτό γινόταν και πρώτης κρίσης του κορονοϊού, αλλά αποδείχθηκε περίτρανα και όλο αυτό το δύσκολο δίμηνο, όπου είχαμε συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις με συγκεκριμένη στόχευση για κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι έχουν άμεση ανάγκη στήριξης πολιτείας. Σήμερα που μιλάμε, έχουμε δυστυχώς μια συγκυρία που δεν είναι ευχάριστη για τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, φαντάζομαι και στη Δυτική Μακεδονία όπως στην υπόλοιπη χώρα. Έκλεισε ευνηδιαστικά το Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Χιλιάδες επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να κάνουν αίτηση για να πάρουν δάνειο με ευνοϊκούς όρους. Η επιστρεπτέα προκαταβολή, κυρία Μαρκοπούλου, που έχει ψηφιστεί 30 Μαρτίου, σήμερα έχουμε 6 Μαΐου, έχουν περάσει σχεδόν 40 μέρες και οι καλύτερες προβλέψεις μιλούν την επόμενη εβδομάδα να δοθούν χρήματα στις επιχειρήσεις, ενώ όλοι μιλούν για ανάγκη ρευστότητας και ομνίων στην ανάγκη να υπάρχει επιτάχυνση διαδικασιών, έχουν ήδη περάσει 40 ημέρες και δεν έχει γίνει τίποτα. Και βεβαίως πολλές επιχειρήσεις, και ειδικά του λιανικού εμπορίου και ατομικές επιχειρήσεις, δεν ξέρουν ποιο θα είναι το οικονομικό πεδίο στο οποίο θα κινηθούν το επόμενο διάστημα. 800 ευρώ δεν έχουν πάρει όλοι οι επαγγελματίες σήμερα που μιλάμε. Στις τελευταίες ανακοινώσεις του κύριου Σταϊκούρα, του κύριου Γεωργιάδη και του κύριου Βρούτση, δεν υπήρχε πρόβλεψη για παράταση εκ νέου του επιδόματος ανεργίας, ούτε για χορήγηση επιδόματος στους μακροχρόνια ανέργους εκ νέου. Άρα βλέπουμε ούτε οι επιστήμονες. Μακροχρόνια ανέργους υπάρχει και χρονικό περιθώριο και όριο. 24 μήνες. Ναι, άλλο, δεν υπήρχε πρόβλεψη ότι αυτό θα χορηγηθεί πλέον και σε αυτούς που κατέστησαν βάσει των στοιχείων της Εργάνης μακροχρόνια άνεργα, είναι κάποιο χρονικό όριο. Ούτε βεβαίως, αν θυμάστε καλά, όταν έγινε η περιβόητη συζήτηση με τα βάουτσερ και βγήκε το επιτελείο της κυβέρνησης και είπε ότι θα πληρωθούν μέσω βάουτσερ, αλλά το Μάιο θα πάρουν και αυτοί κανονικά το επίδομα των 800 ευρώ, δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για τους 6 επιστημονικούς κλάδους για το μήνα Μάιο. Άρα βλέπουμε ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά, δεν γίνονται όλα και κυρίως δεν γίνονται στον χρόνο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Και τι λέμε τον τρόπο που πρέπει? Γιατί πρέπει να ενισχυθεί η αγορά με ρευστότητα, πρέπει να κινηθεί στοιχειώδως η οικονομία και πρέπει να στηριχθούν και οι θέσεις εργασίας μέσα από επιδότηση μισθού των επιχειρήσεων. Υπάρχουν κοινοτικά κονδύλια, δεν είναι μόνο το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, είναι το κοινωνικό ταμείο, είναι το Ταμείο Συνοχής. Άρα γρήγορα η κυβέρνηση να δώσει αυτή την επιδότηση στις επιχειρήσεις,
για να κρατήσουν τους εργαζόμενους της εργασίας και να μην έχουμε καταστάσεις που θα θυμίζουν πολύ δύσκολες εποχές που θέλουμε όλοι να τις ξεχάσουμε. Κύριε Βουλευτά, ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή στο δελτίο μας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.